Ακριβώς. Τα δύο βασικά μέλη λοιπόν του Ρουβίκονα συνελήφθησαν εχθές μετά την επίθεση στο ΣΕΒ, στο κέντρο της Αθήνας. Είχαν καταγραφεί τα πρόσωπά τους από κάμερες ασφαλείας. Στο σημείο της επίθεσης είχαν αφήσει και τα γάντια που φορούσαν την ώρα που πετούσαν με πυροσβεστήρα τις μπογιές στο κτίριο. Τα μέλη του Ρουβίκονα είχαν αλλάξει ρούχα, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και το τσαντάκι ενός από τα μέλη τους, το οποίο είχε πάνω υπολείμματα από τις μπογιές. Μετά λοιπόν τη σύλληψη των δύο ατόμων, το ηγετικό στέλεχος που συνηθίζει να σχολιάζει με αναρτήσεις του στο Facebook τα τεκτενόμενα, αυτή τη φορά λέει ξεκάθαρα πως σε περίπτωση που η κυβέρνηση κλιμακώσει τη στάση εναντίον τους, είναι έτοιμοι να επιτεθούν και σε τουριστικές περιοχές, σε τουριστικά μέρη, εν ώψη τουριστικής περιόδου. Χαρακτηριστικά στην ανάρτηση αναφέρει: «Κανονίστε να μην υπάρξει κλιμάκωση από μεριά σας, αλλιώς θα δείτε παρεμβάσεις δεκάδων ατόμων σε όλα τα τουριστικά μέρη και τους νεόφερτους μαυροντημένους κομάντο με τα αυτόματα και τα βανάκια να κυνηγάνε διαδηλωτές μπροστά στα έντρομα μάτια Γερμανών τουριστών». Σε άλλο σημείο όμως λέει: «Σήμερα σουλατσάραμε επί ώρα στο Μουσείο της Ακρόπολης και στην αεροπαγή του χωρίς να γίνουμε αντιληπτοί από κανέναν. Εγώ σήμερα προσπαθούσα να ηρεμήσω τον υπεύθυνο ασφάλειας του Μουσείου της Ακρόπολης, επιχειρώντας δηλαδή να πείσει πως ο Ρουβίκονας έχει προετοιμαστεί κατάλληλα και ότι συνεχώς προετοιμάζεται για ένα τέτοιο ενδεχόμενο». Κατέρνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.